Με επέκταση 32 συνολικά κλινών για την νοσηλεία περιστατικών κορονοϊού ενισχύεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Συγκεκριμένα η επέκταση αφορά τις 24 κλίνες στην οτορυνολαρυγγολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, καθώς επίσης σε 8 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ COVID-19 που προστίθεται στις 6 ήδη υπάρχουσες. Μάλιστα, ο σχεδιασμός προβλέπει πως αν τα περιστατικά αυξηθούν, θα περιοριστούν τα χειρουργία και οι αναισθησιολόγοι θα μπουν στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Να σημειωθεί πως η οφθαλμολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με δυναμική 27 κλινών έχει μετατραπεί σε κλινική COVID-19, ενώ το νοσοκομείο διαθέτει και 4 θαλάμους αρνητικής πίεσης. Συνολικά δηλαδή, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο θα διαθέτει 63 κλίνες νοσηλείας COVID συμπεριλαμβανομένων των κλινών ΜΕΘ. Κοιτάξτε, στο νοσοκομείο μας αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομείο του Ρίου, νοσηλεύονται 27 άτομα, 6 στην ομάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένα, 21 άτομα στην κλινική, αν και περιμένουμε εισαγωγές και από την περιφέρεια αυτή τη στιγμή και από τα επίκοντα τα οποία αναμένονται. Είναι μια κατάσταση η οποία καταλαβαίνετε είναι δυναμική και εξελισσόμενη, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα της καραντίνας, είναι ακόμα νωρίς. Συν το αποτέλεσμα ότι βλέπουμε ότι εντάξει, υπάρχει μια δυναμική, δεν υπάρχει μια αυστηρή καραντίνα όπως την προηγούμενη φορά. Και βλέπουμε και στον κόσμο ότι υπάρχει και έξω στην κοινωνία κυκλοφορεί πολλοί κόσμος δυσανάλογα από όσο περιμέναμε και υπάρχει ένας συνωστισμός, ίσως όχι στους χώρους ψυχαγωγίας που είχαμε πριν, υπάρχει σε ελεύθερους χώρους. Ακόμα το βλέπουμε αυτό δυστυχώς και αντανακλάται στην κίνηση που έχουμε το πρωί και με τα αυτοκίνητα και, και στους πεζούς. Κατάλαβα τι λέτε. Οπότε λοιπόν, δυστυχώς βλέπετε και εσείς ότι υπάρχει θέμα, έτσι. Δηλαδή, ακόμα, ο κόσμος δεν τηρεί τα μέτρα. Αυτό λέτε δηλαδή ουσιαστικά. Ή βρίσκει τρόπο υπάρχει μια παρέκκληση, ας πούμε. Μια ήπια, δεν υπάρχει μια αυστηρή τήρηση. Υπάρχει μια ήπια παρέκκληση. Καταλαβαίνω όμως ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Και μια μεγάλη πλειοψηφία πράγματα τηρεί επώδυνα κιόλα και έχοντας και κάνοντας θυσίες, το οποίο είναι απολύτως σεβαστό και μπράβο του, γιατί πράγματι μόνο έτσι είναι ο μόνος τρόπος να τουλάχιστον να επιβιώσουμε στο σύστημα υγείας και από εκεί πέρα να βγούμε όλοι μαζί από αυτό. Υπάρχει όμως ακόμα, καταρχήν δεν έχουμε δει ακόμα τα αποτελέσματα της καραντίνας, γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς, και υπάρχει μια ήπια απόκληση από ό,τι είχαμε πει και ήταν αναμενόμενο.